Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θέλω να σας δείξω αυτό το έτσι λίγο πιο εντυπωσιακό look, το οποίο περιλαμβάνει glossy μάτια, όπως μπορούμε να δούμε, καθώς και την τεχνική draping και πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Γεια σας. Όπως βλέπετε, έχω ολοκληρώσει τη βάση μου και πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε draping. Το draping έγινε γνωστό την δεκαετία του 60 από τον Way Bundy και αναδείχθηκε από διάσημες στάρ της εποχής όπως Diana Ross, Farrah Fawcett και αργότερα και από τη Cher τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, το draping τι κάνει? Αναδεικνύει το φυσικό τραπέζι της επιδερμίδας μας. Και πώς μπορούμε να το πετύχουμε? Χρησιμοποιώντας δύο αποχρώσεις από ρούζ, αντί για φωτοσκιάσεις. Δεν θα κάνουμε δηλαδή contouring με σκούρα bronze πούδρα, αλλά με δύο αποχρώσεις ρούζ, μία πιο φυσική και μία λίγο πιο έντονη. Και ξεκινάμε με την πιο ανοιχτή απόχρωση, είναι το α34, το Peaches από τη MAC και το πινέλο του Yves Saint Laurent. Στο ίδιο σημείο που κάναμε και το contouring. Από το λωβό του αυτιού, ανωδικά και σβήνω προς τα έξω. Λίγο στο κέντρο της μύτης. Και έτοιμες. Και πάμε τώρα στην δεύτερη απόχρωση. Είναι το 031, το κοράλ από τη Lancôme, το οποίο θα το χρησιμοποιήσω σαν ρούζ και λίγο πιο ανωδικά. Η μία απόχρωση σβήνει μέσα στην άλλη. Αλλά και στους κροτάφους. Και τρίτο στάδιο, ολοκληρώνω την τεχνική αυτή με highlighter. Δεν κρατάρουμε, σβήνουμε το ένα χρώμα μέσα στο άλλο. Λίγο στο κέντρο της μύτης και λίγο στο άνω χείλος. Αυτή λοιπόν ήταν η τεχνική draping. Και πάμε να συνεχίσουμε το look, να το κάνουμε λίγο πιο glamorous, λίγο πιο εντυπωσιακό, το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για ένα runway look, δηλαδή look και πασαρέλα, ή για μία πάρτι βραδιά. Λοιπόν, με το ίδιο ρούζ, παίρνω λίγη ποσότητα και τονίζω και το κινητό βλέφαρο. Για να έχει και μία μονοχρωμία. Τέλεια. Στη συνέχεια παίρνω το νούμερο 16, Ombre Nose, είναι από τη Lancôme, μία παστέλ ανοιχτόχρωμη μόβ απόχρωση, με την οποία θα τονίσω την εσωτερική γωνία του βλεφάρου. Πώς σας φαίνεται, ωραίο!
Μία επίσης μεγαλύτερη τάση στο μακιγιάζ φέτος, καθώς είδαμε στα περισσότερα fashion shows, είναι τα glossy μάτια, δηλαδή gloss διάφανα μάτια. Θα χρησιμοποιήσω το Plastic Brilliant Gloss, είναι από τη Steely Style, ένα gloss το οποίο το έχω φέρει από το Λονδίνο νομίζω, δεν θυμάμαι, σε μία διάφανη mauve έτσι απόχρωση και πάω εδώ στο κινητό βλέφαρα. Σε όλο το κινητό βλέφαρα. Αυτό το look είναι πολύ ωραίο για μια φωτογράφηση, πέρα από πασαρέλα δηλαδή, ή έτσι για μια εμφάνιση. Τσουπ, μπήκες, έφυγες και φωτογραφήθηκες. Υγρά μάτια. Βίνω και πάνω, κάτω από το τόξο του φρυδιού. Μ' αρέσει πολύ, θα το υιοθετήσω. Δεν ενδείκνεται για look γραφείου, ενδείκνεται για μια πάρτι βραδιά. Τέλεια. Και θα ολοκληρώσω το μακιγιάζ των ματιών με μία μικρή ποσότητα από την Hypnose Drama της Lancôme στις Λεφαρίδες. Ξεκινάμε να κάνουμε χείλη. Θα ξεκινήσω με το περίγραμμα, είναι της Makeup Forever, το Aqua Lip, το κόκκινο, το 8C. Και ήρθε η ώρα να σας δείξω ένα από τα αγαπημένα μου κόκκινα κραγιόν. Είναι από τη νέα σειρά της Lancôme, Rouge Absolue, το 189, το Isabella Matte. Εμπνευσμένο φυσικά από την Ιζαμπέλα Ροσελίν. Και θέλω να δώσω και λάμψη στα χείλη με το Lip Lover της Lancôme, είναι το 356. Θα ολοκληρώσω το look με το Mineral Water Charge στα Body MAC για να το σταθεροποιήσω. Λίγο λακ στο μαλλί και είστε έτοιμες. Αυτό ήταν το σημερινό μου look. Εάν σας άρεσε, μοιραστείτε το με τις φίλες σας και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να με παρακολουθείτε. Ακολουθήστε με στη σελίδα μου στο Facebook και στο Instagram. Έως το επόμενο βίντεο. Πολλά φιλιά. Bye!